Θέμα χρόνου είναι πλέον η λειτουργία του μικρού υδροελεκτρικού σταθμού του ΤΟΕ Βελβεντού, εγκατεστημένη ισχύω 1,9 ΜΒ, καθώς όλες οι δοκιμές που έγιναν κατέδειξαν την επιτυχία του εγχειρήματος που ανέλαβαν τα μέλη του από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Η αποφασιστικότητα, μάλιστα, του συνόλου των αγροτών του Βελβεντού ήταν καθοριστική στην υλοποίηση της κατασκευής του υδροελεκτρικού, καθώς έπρεπε να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια. Είναι μια πρωτοτυπία, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει που υλοποιείται από τον ΤΟΕ. Και προς όφελος της κοινωνίας. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγει αυτό το υδροελεκτρικό εδώ στο Βελβεντό θα μπορεί να καλύπτει μάλιστα και τις ανάγκες ολόκληρου του οικισμού. Ο υδροελεκτρικός σταθμός που κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδοτήθηκε και από πόρους του ΤΟΕΒ, που είναι ο κύριος του έργου, καθώς και από το τοπικό πόρο, ενώ αξιοποιήθηκε και ο αγωγός που είχε κατασκευαστεί με χρήματα του πρώην Δήμου Βελβεντού. Η ισχύς του είναι 1,9 ΜΒ, θα μπορούσε να ηλεκτροδοτήσει άνετα τον οικισμό. Ο υδροελεκτικός σταθμός του ΤΟΕΒ Βελβεντού ισχύω 1,9 ΜΒ θα χρησιμοποιεί τα νερά από το φαράγγι του σκεπασμένου εκτός από την περίοδο άρδευσης, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγει θα το πουλά στη ΔΕΗ και έτσι θα μειωθεί σημαντικά και το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Νερό υπάρχει. Όλο κάθε χρόνο έχει πολύ νερό, αλλά όταν βρέχει έχει πιο πολύ. Υλοποιείται αυτό το έργο που θα είναι πνοή ζωής για τον τόπο. Οικονομικά, αλλά και δείχνει και τον τρόπο που λειτουργεί η τοπική κοινωνία. Τα ωφέλη που πιστεύουμε ότι θα αποκομίσουμε από αυτό θα είναι αρκετά. Ό,τι χρήματα βγάλει θα πάει στον κουρβανά του οργανισμού, ο οποίος θα πάει στους αγρότες δηλαδή. Θα μειώσει το κόστος παραγωγής των αγροτών. Η λειτουργία του μικρού υδροελεκτρικού του ΤΟΕ Βελβεντού αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά πλέον και στην διείσδυση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων των δύο συνεταιρισμών που λειτουργούν στην περιοχή και σε νέες αγορές όχι μόνο του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού λόγω και της μείωσης κόστους παραγωγής.